Οι τέσσερις συνώνυμοι σύλλογοι Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου, Καβάλας, Αλεξανδρουπόλεως, Παιανίας και Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ομιλία στην Καβάλα και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου της Νομαρχίας Καβάλας με θέμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η απόλυτη σκλαβιά της εποχής μας. Να συμμετέχει σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να φακελώνουν τον άνθρωπο. Οι υπόλοιποι που δεν μιλούν, το μόνο που κάνουν είναι να σιωπούν, σιωπούν με τη συνενοχή τους αυτή εδώ. Η άγνοια είναι θάνατος πνευματικός με όλα τα αποκαλούθά του. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή, πάντα με την βοήθεια του Θεού. Όπως έχουμε πει και από παλαιότερα, αδερφέ Γεωργία, όλα αυτά που είχαμε πει έρχονται σήμερα. Κάρτες διάφορες, η κάρτα του πολίτη, η κάρτα όλα αυτά στοχεύουν οι σκοτεινές δυνάμεις να μας κάνουν από ανθρώπους ελεύθερους ή αυτεξούσιους να μας κάνουν νούμερα, τα οποία μας τα έχει προφητεύσει η Αγία Γραφή, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και άλλοι πατέρες Εκκλησίας μας εδώ και 2.000 χρόνια. Τα λέγαμε βέβαια, αλλά πολλοί μας κοροϊδεύανε, λέει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε, δεν πρόκειται να γίνουν, και όμως βλέπουμε ότι γίνονται τώρα. Αυτό είναι ένα κίνημα των σκοτεινών δυνάμεων, το οποίο στοχεύει όχι μόνο στην οικονομική υποδούλωση της Ελλάδος, αλλά και στην ηθική. Δηλαδή, να μην μείνει τίποτα όρθιο, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και ό,τι μας δίνουν χρήματα, ζητάνε ανταλλάγματα. Και ό,τι πάλι μας δίνουν χρήματα, ζητάνε ανταλλάγματα να ξεπουλήσουμε την πίστη μας, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Αλλά όπως ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι θα πρέπει σε κάθε κίνδυνο, είτε είναι της πατρίδος είτε είναι της πίστεως, να μπαίνουμε μπροστά και να αγωνιζόμαστε όπως κάνουν τόσα χρόνια εδώ και 2.000 χρόνια οι πατέρες μας. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, όπως έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως κάνανε τόσοι πατέρες Εκκλησίας. Το μήνυμα το δικό μας είναι κανένας να μην πάρει από αυτά τα πράγματα, ούτε κάρτες, ούτε τσίπ, ούτε τίποτα, και να επιστρέψουμε στις ρίζες μας για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν έθνος και να μεταδώσουμε στους επόμενους, στις επόμενες γενιές που έρχονται αυτά τα οποία μας μετέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αδελφούς και ο Θεός της αγάπης που γεννήθηκε για μας να μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα.